ώρα είναι 6. Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ειδήσεις από τον 102 FM. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡ 3 από τις συχνότητες 102 FM και 958, έπειτα από 2 χρόνια μαύρου στην ανεξάρτητη δημόσια ενημέρωση και στη δημοκρατία. Οι συχνότητες ήταν κατηλημένες μέχρι πριν από λίγες ώρες από τα μορφώματα που είχε στήσει η προηγούμενη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Είναι έρητα από σήμερα πάβει να υπάρχει. Οι εργαζόμενοι της ελεύθερης αυτοδιαχειριζόμενης ραδιοφωνίας της ΕΡ 3 που εξέπεμπαν το πρόγραμμά τους από τους 103 και 3 μεγάκυκλους των FM και μέσω διαδικτύου από την ΕΡΤ Open, αρχίζουν από αυτήν την ώρα εκπομπή προγράμματος που μεταδίδεται και από τις παλιές συχνότητες του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡ 3. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, ΠΟΕΣΥ, χαιρετίζει όλες και όλους όσοι αγωνίστηκαν με προσωπικές επώδυνες οικονομικές θυσίες και πολύτιμη προσφορά στην πλουλαριστική και ποιοτική ενημέρωση του λαού μας από την ΕΡΤ Open, την ΕΡΤ 3 και τα δημόσια περιφερειακά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Χαιρετίζει όλους τους εργαζόμενους δημοσιογράφους, τεχνικούς και διοικητικούς που από σήμερα αναλαμβάνουν το βαρύ έργο της πραγματικής δημόσιας ενημέρωσης. Ειδικότερα για τα περιφερειακά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, επισημαίνεται ότι χρέος της διοίκησης της ΕΡΤ είναι να επαναλειτουργήσουν όλα το ταχύτερο δυνατόν με όλες τις δομές τους. 2 χρόνια μετά το μαύρο, λοιπόν, η επαναλειτουργία του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα μετά την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης από τη Βουλή συνιστά τη δικαίωση όλων όσοι αγωνίστηκαν για να μην χαθεί η δημόσια ενημέρωση αλλά και όσων στήριξαν την προσπάθεια αυτή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζεται ότι παρά την αδιάλειπτη λειτουργία της τηλεόρασης της ΕΡ 3 σε καθεστώς αυτοδιαχείρισης επί 2 χρόνια, το τηλεοπτικό της πρόγραμμα δεν ξεκινά σήμερα αλλά σε λίγες ημέρες. Ιδιαίτερα ανήσυχοι παραμένουν οι εργαζόμενοι των περιφερειακών ΕΡΑ σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς παρά τις διαβεβαιώσεις Τσακνή Ταγματάρχη περί πρόθεσης λειτουργίας όλων των δομών, είναι ορατός ο κίνδυνος επίκλησης της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού ή τεχνικών ελλείψεων για τη μελλοντική συρρήκνωση ή κατάργηση περιφερειακών σταθμών. Ο ορισμός των 2 προσώπων που θα τοποθετηθούν στις θέσεις της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΡ 3 δεν αποκλείεται να γίνει και σήμερα, ενώ το 3ο πρόσωπο θα προέρχεται από τις τάξεις των εργαζομένων και θα εκλεγεί με καθολική ψηφοφορία. Η τηλεοπτική πρωινή ενημέρωση της ΕΡΤ από την Αθήνα αρχίζει αυτήν την ώρα στους δέκτες σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9 το βράδυ θα παρουσιάζει ο Πάνος Χαρίτος. Το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής επιστρέφει από σήμερα στην ΕΡΤ. 2 ώρες διήρκησε η τριμερή συνάντηση στις Βρυξέλλες ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τη Γερμανίδα Καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και τον Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά Ολάν στο πλαίσιο της πολιτικής διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών. Αυτό που συμφωνήθηκε είναι η αντατικοποίηση των τεχνικών, συζητήσεων για τους θεσμούς και για μια συμφωνία μέχρι το τέλος του μηνός. Και πάντως πριν λήξει η παράταση του τρέχοντος προγράμματος. Αποφασίσαμε την εντατικοποίηση των προσπαθειών για να γεφυρωθούν οι διαφορές που απομένουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λίγο μετά τη συνάντηση που είχε με την Γερμανίδα Καγκελάριο και τον Γάλλο Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Χωρίς να κάνει δηλώσεις, αποχώρησε από το κτίριο των Βρυξελών η Άγγελα Μέρκελ. Το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια των παιδιών δεύτερης γενιάς υπερψηφίστηκε επί της αρχής στις αρμόδιες επιτροπές δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης και παραγωγής και εμπορίου. Υπέρ του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών ψήφισαν η ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, Ποτάμι και ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια. Η Χρυσή Αυγή το καταψήφισε, ενώ το ΚΚΕ δήλωσε παρόν. Εκπρόσωποι περίπου 20 φορέων μη κυβερνητικών οργανώσεων και μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων επισήμαναν ότι το νομοσχέδιο καλύπτει ένα σημαντικό κενό για τα παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών.
Εκφράστηκαν ωστόσο επιφυλάξεις σχετικά με ορισμένα έκρεμη ζητήματα, όπως η επιτυχής ολοκλήρωση της φίτησης ως προϋπόθεση για την απόκτηση της ηθαγένειας, η απουσία μέρημνας για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και για τα παιδιά που φοιτούν σε ξενόγλωσσα σχολεία και η σύνδεση της απόδοσης ηθαγένειας στα παιδιά με το αν διαθέτουν επίσημα χαρτιά οι γονείς τους. Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ώρες από το έδαφος της Συρίας, αυτό της Τουρκίας, καθώς με τριοπαθείς αντάρτες και κουρδικές δυνάμεις πολεμούν ενάντια στους τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη συριακή μεθοριακή πόλη Ταλαμπιάν. Οι πρόσφυγες εισήλθαν στην Τουρκία μέσω ενός νέου συνοριακού φυλακίου, το οποίο φρουρούν μέλη της τουρκικής στρατοχωροφυλακής. Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες είναι γυναίκες και παιδιά. Να πούμε και λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σε ολοκληρή τη χώρα, οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας θα πυκνώσουν πάνω από τα υπηρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως πάνω από τα ορεινά. Περιμένουμε σήμερα Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 16 έως 32 στην Κεντρική, 16 επίσης έως 32 στη Νότια, 16 έως 30 στη Δυτική Ελλάδα, 18 έως 28 στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Περιμένουμε σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το πρώτο δελτίο από το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας. Στη σύνταξη του δελτίου ήταν ο Γιάννης Γκύρμπα, στο μικρόφωνο η Τίνα Γκαγκανά. Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπαν ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Μα με τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.